Το ΚΚΕ ακούει με προσοχή και συμμερίζεται τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ενδεχόμενο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα, αλλά και το γεγονός ότι δύσκολα τα μικρά παιδιά ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής. Η διάταξη για αύξηση του αριθμού μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών, αντί να προβλέπεται μείωση, συνεπάγεται ουσιαστικά νέα περιστολή διορισμών. Μικρά παιδιά να συνοστίζονται σε τάξεις. Είναι ντροπή και δεν πρέπει να υπάρχει ούτε καν σκέψη για κατάθεσή της. Είναι απολύτως δικαιολογημένη η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών από την επιλογή της κυβέρνησης να βάλει τη σχολική τάξη σε κλειδαρότρυπα. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση είναι προκλητική. Δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές, στέκονται ενάντια. Δεν θέλουν και θα μπουν μπροστά τελικά για να μην εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση να σταματήσει να κλείνει σε όλες τις πτώσεις την ατομική ευθύνη και να επιδείξει κρατική ευθύνη. Να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα σχολεία. Να μονιμοποιήσει άμεσα τους χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να αντιμετωπιστούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Να ξεκινήσει επιτέλους ένα σοβαρός επανασχεδιασμός για το Σεπτέμβρη που έρχεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δίνει όλες του τις δυνάμεις για να μην κατατεθεί αυτό το αντιδραστικό, αντιπαιδαγωγικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο αυτό όχι μόνο δεν επιλύει τα χρόνια προβλήματα των σχολείων, αλλά χειροτερεύει την κατάσταση. Οι αυριανές πανελλαδικές κινητοποιήσεις μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν μια ελπιδοφόρα, μαζική απάντηση σε αυτούς που στερούν το ίδιο το μέλλον των παιδιών μας.